στα μάτια μου, όταν έκανα τις συναυλίες του Ηρώδη το 2004, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Αυτή τη φορά είναι απίστευτο πόσο πολύ αγαπάνε την πατρίδα μου και πόσο πολύ αυτή η χώρα, που πολλές φορές δεν τους προσφέρει τίποτα, είναι σε τέτοιο βαθμό πορωμένη. Γι' αυτό τους λέω πορωμένους Έλληνες. Όταν λέω δεν τους προσφέρει τίποτα, και σε αυτή τη συναυλία δεν μας προσφέρει κανείς τίποτα. Την κάνουμε για την Ελλάδα, για την ψυχή μας, δεν την κάνουμε για τα λεφτά. Δεν θα πάρουμε κανείς μας ούτε ένα ευρώ από αυτή τη συναυλία. Γιατί η συναυλία, το Ηρώδιο, είναι νοικιασμένο. Αυτή τη στιγμή νοικιάσαμε το Ηρώδιο για να κάνουμε μια συναυλία για την Ελλάδα. Δεν μας κάλεσε ούτε το Φεστιβάλ Αθηνών, ποτέ, ούτε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ποτέ, παρόλο που όλοι οι καλλιτεχνικοί διευθυντές στο Μέγαρο Μουσικής ήταν φίλοι μου. Ποτέ δεν μας είπαν ελάτε να παίξετε. Πέρυσι κάναμε τρεις συναυλίες. Ξέρετε γιατί κάναμε τρεις συναυλίες πέρυσι? Γιατί το αποφάσισε ο πρόεδρος του Μεγάρου, ο οποίος δεν είναι μουσικός, είναι άσχετος. Ήρθε, άκουσε μια συναυλία και λέει γιατί δεν κάνουμε συναυλίες σε αυτή την ορχήστρα που είναι η Ελλάδα, που είναι ο Ιωάννης Μάνος, πρέπει να το πω, νομίζω είναι σήμερα εδώ. Και αποφάσισε να κάνει, δηλαδή το σπίτι.